Να απαντήσουμε λοιπόν για τα εικαστικά. Ακούσαμε τον κύριο Σαγιά στην ερώτησή του που απευθύνθηκε στο Προεδρείο και στο Σώμα να αναφέρεται ότι υποκρύπτονται πράγματα πίσω από αυτό. Δεν υποκρύπτεται τίποτα. Τα πράγματα είναι απλά. Ενημερωθήκαμε από συνεργαζόμενη συνεργάτηδα των εικαστικών και δεν την οποία την έχει επιλέξει η προηγούμενη καλλιτεχνική διευθύντρια, ότι κουράζεται πάρα πολύ και είναι πολλές οι ώρες οι οποίες είναι, βρίσκεται εκεί. Και γι' αυτό, αυτό έγινε βέβαια μέσα σε ένα κλίμα λίγο δυσάρεστο και για την ίδια αλλά και για αυτούς οι οποίοι άκουγαν αυτά τα οποία, και δεν ήταν ένας, εγώ δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, και ήταν και ο αντιπρόεδρος και ο νομικός σύμβουλος της Κοινοφελής, αλλά και άλλοι δύο άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί. Και γι' αυτό το λόγο προβήκαμε στην άμεση τοποθέτηση ενός βοηθητικού προσωπικού στην ήδη υπάρχουσα, η οποία έλεγε ότι είναι, διαμνήνονταν ότι ήταν γραμματέας των εικαστικών. Ταυτόχρονα όμως η καλλιτεχνική διευθύντρια δεν την είχε περάσει σαν γραμματέα και όχι είχε ζητήσει να προσληφθεί γραμματέας. Την είχε περάσει σαν εκπαιδευτή. Και αυτό είναι λίγο λάθος. Αυτά θα έρθουμε να τα διορθώσουμε σύν τον χρόνο στην τροποποίηση κανονισμού που η οποία έχουμε αποφασίσει να κάνουμε. Με μια απόφασή μας που είχαμε πάρει το Δεκέμβριο του 2014, στην οποία βάλαμε και το προσοδολόγιο για τον καλλιτεχνικό διευθυντή. Και αυτό είναι το αμέσως επόμενο θέμα, εκτός ημερησίας, το οποίο έχω ζητήσει λόγω των καταστάσεων που δημιουργήθηκαν στα εικαστικά. Τώρα, για το γεγονός της μαζικής παραιτήσεως των εκπαιδευτών, το θεωρούμε εντελώς απαράδεκτο. Γιατί δεν συντρέχει κανένας λόγος κατά την άποψή μας. Έτσι. Και ούτε υπάρχει ηθικός λόγος να παραιτήσει. Κατά το πόσο είναι ηθικό βέβαια να παραιτήσει στο μέσο μιας χρονιάς, ας μας απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται παρόντες, εάν αλλάξει ο διευθυντής, πρέπει να φύγουν και αυτοί από το σχολείο στο οποίο βρίσκονται. Ερώτηση κάνω γι' αυτό. Όσο για την άμεση τοποθέτηση ενός ακόμα ατόμου, σας εξήγησα τους λόγους που έγινε και δεν έχει ούτε φωτολογικούς λόγους, ούτε άλλη σκοπιμότητα. Έγινε μόνο για το λόγο τον οποίο σας ανέφερα. Γιατί διαμαρτυρήθηκε η ίδια συνεργάτης της Κοινοφελής και των εικαστικών για τις πολλές ώρες και για ελάμφρες του έργου τους πήγαμε εκεί. Όσον αφορά για τις συμβάσεις, οι συμβάσεις είναι νόμιμες. Και στην ουσία υπάρχει μόνο μία σύμβαση υπηρεσιών. Αυτή με την καλλιτεχνική διευθύντρια. Οι υπόλοιποι είναι συνεργάτες. Όσον αφορά για το κομμάτι στο οποίο αναφέρεται, ότι αν έχουν καταστατιστεί με νόμιμο τρόπο και προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, και ρωτά αν έχουν οι εργαζόμενοι ασφαλιστική κάλυψη, να θυμίσω στον κύριο Σαγιά ότι σαν αντιδήμαρχος πολιτισμού είχε στη δικαιοδοσία του τότε και δεν ήταν στην Κοινοφελή τα εικαστικά. Είναι προγραμματική σύμβαση, κύριε Μόρη. Δεν είναι στη δικαιοδοσία του αντιδημάρχου, ήταν νομικά πρόσωπα και προγραμματική, αλλά δεν πειράζει. Τέλος πάντων, εντάξει. Πειράζει. Καλά κάνατε και με διορθώνατε, δεν πειράζει. Αλλά τότε ήσασταν αντιδήμαρχος πολιτισμού. Και... Σας παρακαλώ, εντάξει, συνεχίστε κύριε Μόρη. Ήσασταν αντιδήμαρχος. Κύριε Σαγιά, ήσασταν αντιδήμαρχος. Ναι, ήσασταν αντιδήμαρχος, άρα και τα γνωρίζετε. Και, και εγώ σας. Ο οργανισμός έγινε το 2011. Ο οργανισμός έγινε μετά. Εντάξει, εσείς το ψηφίσατε εδώ αρκετοί από εσάς. Αλλά δεν όχι και εσείς κύριε Σαγιά. Ολοκληρώστε κύριε Μόρη, ολοκληρώστε. Τέλος πάντων. Αν έχουν ασφαλιστική κάλυψη σε συμβάσεις ανεξαρτήτου εργασίας μικρής κλίμακας, το ξέρετε πολύ καλά ότι είναι συμβάσεις οι οποίες δεν διέπονται από ασφαλιστικούς φορείς. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αν κληθείτε εσείς ο ίδιος που είστε δάσκαλος να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας σε ένα καλλιτεχνικό εργαστήρι με την επάρκεια που έχετε ή εσείς ή κάποιος παιδαγωγός νηπιαγωγός που αυτά θα σας τα εξηγήσει περισσότερο η κυρία Αντιδήμαρχος, δεν πληρώνουμε ασφαλιστικές καλύψεις. Δεν χρειάζεται ασφάλεια εργαζόμενων.
όταν ήδη είναι ασφαλισμένοι. Το ξέρετε πολύ καλά. Τώρα, αναφέρεστε σε κάποιο σημείο ότι έχει ξαναγίνει, έχει περιγνωριθεί στα τοπικά, λέτε, σε αυτό συνηγορεί η προηγούμενη παρέμβαση που έγινε προημενών από την κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου Λαμιαίων, γεγονός που επικοινωνήθηκε σε τοπικά μέσα και δεν διαψεύστηκε. Δεν ξέρω τι εννοείται. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο γεγονός. Αν κάποιος άλλος το ξέρει, αν εννοείται το προσοδολόγιο του Δεκεμβρίου και την κουβέντα που κάναμε τότε. Ναι, αν εννοείται αυτό, συγγνώμη, αλλά εσάς θα ερωτήσω να μου απαντήσετε, όπως με ρωτάτε, αν νοείται καλλιτεχνικός διευθυντής χωρίς τα τυπικά προσόντα. Και σας είπα, αυτό θα αναφερθεί, ποια είναι τα προσόντα αυτά τα οποία θέτουμε με απόφαση την οποία πήραμε ομόφωνη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Συν της άλλης, να αναφέρω, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, ότι από τη μέρα την οποία δημιουργήθηκε το πρόβλημα, αν εξαιρέσουμε πραγματικά την Πέμπτη δύο τμήματα τα οποία δεν έγιναν για τους γνωστούς λόγους, ακόμη και σήμερα την ώρα που μιλάμε, γιατί δεν έχουν τελειώσει ακόμη, λειτουργούν σε πλήρη κάλυψη όλα τα τμήματα με εθελοντές, ειδικοτήτων κτλ. Και παρόλα αυτά δεν ήρθαμε σε αντιπαράθεση για ένα ουσιαστικό λόγο. Ούτε στην κυρία Βλαχογιάννη, συγγνώμη που αναφέρω το όνομα και δεν είναι παρόν να απαντήσει, ούτε στην καλλιτεχνική διευθύντρια της είπαμε ότι είναι λόγοι παρέτησης. Η ίδια επέμενε. Συντρέξαμε να μιλήσουμε και εγώ και ο αντιπρόεδρος και ένα τακτικό μέλος της κοινοφελής μαζί τους. Μιλήσαμε με όλους τους καθηγητές. Ήθελαμε συνεννόηση. Τώρα, κάτω από ποιο καθεστώς οι εκπαιδευτικοί εντός εισαγωγικών καλλιτέχνες ήθελαν να παραιτηθούν και ποιο είναι το ηθικό, ας το σκεφτούν οι ίδιοι. Και γι' αυτό και προβήκαμε να αποδεχθούμε την παραίτηση σε ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο που κάνουμε, και γι' αυτό ήρθε το θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως, το οποίο είχαμε ψηφίσει το Δεκέμβριο, για να μπει το προσοδολόγιο και να μπούμε στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για καλλιτεχνικό διευθυντή μέχρι το πέρας της σχολικής χρονιάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Μωρέ. Ο κύριος Δήμαρχος έχει λόγο.